Είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό και φυσικά δηλωμένοι φιλόζωοι. Έχουν όλοι τους κατοικίδιο και έχουν δέσει στην κυριολεξία τη ζωή τους μαζί του. Οι δε τετράποδοι φίλοι τους είναι απόλυτα πιστοί, ξέρουν περισσότερα για εκείνους από όσο ο καθένας και τους ακολουθούν παντού. Ο λόγος για τη Μαρίνα Φιλιππίδου Θεοχάρου, τον Ανδρέα Γιόρτσιο, την Ευτυχία Αντρέου και τον Ανδρέα Έκτορα, οι οποίοι μας συστήνουν τα κατοικίδια τους ή τα παιδιά τους, τους συγκάτοικούς τους όπως συνηθίζουν να τα αποκαλούν. Είναι το δεύτερο μου παιδί, είναι ο Τίτο. Ο Τίτο Θεοχάρους. Ο πρώτος μου ήταν ο Κούκι, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε πριν από 1,5 μήνα. Αυτή είναι η Αλεγρία. Είναι ένα σκυλί διασταύρωσης. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον πατέρα του σκύλου. Ξέρουμε μόνο τη μητέρα, η οποία ήταν χάσκι. Είναι 17 μηνών και ζούμε μαζί. Αυτός λοιπόν είναι ο Πάρης, ο εντός και εκτός εισαγωγικών γιος μου. Ατεκνιούσα, έχω υιοθετήσει τον Πάρη και είμαι πλέον κηδεμόνας του. Δεν θέλω να λέω, δεν μου αρέσει η λέξη ιδιοκτήτης, γιατί δεν είναι κτήμα μου. Με επέλεξε και είμαι μαζί του. Είναι ο Κόλ. Είναι τον βάφτισε η αδερφή μου. Είναι ένα μαύρο λαμπραντόρ. Και επειδή είναι σαν μαύρο σαν καρβουνό, η αδερφή μου το πήγε έτσι. Μου λέει Κόλ. Μικρό όνομα, εύκολο, έβυχο. Και αυτός είναι εδώ και 5 χρόνια ο συγκάτοικος μου. Το όνομα πώς προέκυψε. Είχα επιστρέψει από το Λονδίνο, από ένα ταξίδι που είχα πάει. Όπου στο Λονδίνο ζούσε ένας θείος του πατέρα μου, ο οποίος πέθανε πριν από 30 χρόνια, και τον έλεγαν Τίτο. Και είχαμε πολύ καλή σχέση, τον αγαπούσα πάρα πολύ, αν και ήμουν πολύ μικρή όταν έφυγε. Λοιπόν, τον είχα συνέχεια στο μυαλό μου εκείνες τις μέρες. Επιστρέφοντας λοιπόν, έρχεται ο Τίτο και έχοντας τον στο μυαλό μου, του έδωσα το όνομά του. Είναι ο Πάρης. Και αυτός είναι ο Πάρης, το όνομα του οποίου ήταν λίγο βίτσιο. Ήθελα να του δώσω κάτι ελληνικό. Το πι και το ρο και το σίγμα ακούνται πολύ εύκολα στα αυτιά των σκύλων. Έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με το Παρίσι. Ήταν και ο πιο όμορφος θνητός. Είναι και αυτός κούκλος, όπως βλέπεις. Οπότε δεν ήταν και δύσκολη η επιλογή του ονόματος. Αλεγρία, γιατί αλεγρία σημαίνει χαρά η λέξη. Την πήρα 1 μήνα μετά που έκανε ευθανασία στο προηγούμενο μου σκυλί. Οπότε για αλλαγή συναισθημάτων. Και επειδή άλλαξε τα συναισθήματα που είχα εκείνη την εποχή, την ονόμασα Αλεγρία. Εκγενετείς φιλόζωοι θεωρούν ότι τα ζώα γενικότερα και ειδικότερα τα σκυλιά τους αποτελούν όντως το πιο πιστό τους φίλο, την καλύτερη συντροφιά τους. Πάντα ήμουν φιλόζωη και ποτέ δεν διαχώρισα τον σκύλο από τη γάτα, το φίδι από το πουλί. Καθόλου. Όταν αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε όλα τα ζώα, σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκονται. Ήθελα πάντα να έχω σκύλο. Έχω ένα θέμα ότι η μητέρα μου δεν μπορεί τις τρίχες από τα ζώα, οπότε ποτέ δεν είχαμε στο σπίτι όσο έμενα στο σπίτι το πατρικό μου. Μετά όταν πλέον άρχισα να μένω μόνος μου, από τότε και μετά έχω πάντα σκύλο μαζί. Και τα τελευταία 21 χρόνια ζω με σκύλο. Πάντα, ναι, πάντα ήμουν φιλόζωη. Θυμάμαι στο σπίτι με τις αδερφές μου και σκύλους και γάτους πιο πολύ είχαμε, γιατί σκύλοι ήταν μεγαλύτερη ευθύνη. Πάντα λοιπόν να κοιμάμαι και μέσα από τα παπλώματα να έχω πάντα στα πόδια μου έναν γάτο, ξέρω εγώ. 4 χρονών το πρώτο μου σκυλί που έμενε στο σπίτι ήταν ένα κόλεϊ μαύρο από τα σπάνια κόλεϊ. Μαύρο βασιλικό με άσπρο κολάρο και χρυσά πόδια. Αυτός ήταν ο Κάλβιν, ήταν η πρώτη μου μεγάλη αγάπη, 13 χρονών. Η πρώτη απώλεια σε θέμα ζώο, γιατί αυτό είναι και η κατάρα μας, ότι ζούνε πολύ λιγότερα χρόνια από εμάς, άρα έχουμε κάθε φορά την απώλεια. Είναι ο τέταρτος σκύλος που έχω, είναι ο Κόλ. Ελπίζω να κάτσει μαζί μου έτσι άλλο, τουλάχιστον για μια δεκαριά χρόνια αυτός. Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αποφάσισα ότι ήθελα κάτι να είναι αποκλειστικά δικό μου, να κάνω έναν δεσμό ζωής, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήμουνα τυχερή, σχετικό το τυχερή, και βρήκα καθαρό εμμυράτσα, ένα Yorkshire Terrier, και ήθελα θηλυκό. Και είχα βρει και το όνομα, Αλίκη θα την έβγαζα. Πήγαμε να παραλάβουμε την Αλίκη και ήταν όλα τα σκυλάκια, όλα τα κουταβάκια σε ένα κασόνι. Όλα κοιμόντουσαν. Από το κασόνι όμως ο κύριος αποφάσισε ότι όχι, εγώ θα έρθω μαζί σας. Ναι, μια ανιδιοτελής αγάπη. Έχουν μάλλον τον τρόπο να σε κάνουν να τα αγαπάς και να παίρνουν αυτό που θέλουν. Αυτός είναι ο Τίτο, ο οποίος είναι 8,5 χρονών. Ήτανε μάλλον και αυτός αδέσποτος, μέχρι πριν από 8 χρόνια ή κάτι, που ήρθε και μας βρήκε και έγινε ένας πρίγκιπας.